Λοιπόν, η Ένωσή μας, κατόπιν απόφασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες, αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξεκινώντας από σήμερα, με ανάρτηση πανό σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας, το οποίο πανό, όπως θα το δείτε κι εσείς, γράφει ανασφαλής αστυνομικός ίσον ανασφαλής πολίτης, και αυτό τα λέει όλα. Και από εκεί και πέρα θα κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας με τις περιφερειακές που λέμε εμείς πορείες. Η πορεία στην περιφέρεια τη δικιά μας θα γίνει στην Κοζάνη στις 21 του μηνός Παρασκευή, όπου θα μετέχει ενεργά βέβαια η Ένωσή μας. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια θέλουμε να τονίσουμε ειδικά στους πολίτες, γιατί σήμερα εκτός από το πανό μοιράζουμε και ένα έντυπο στους πολίτες, θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Δηλαδή, μας έχουν εντάξει τα ειδικά μισθολόγια και βλέποντας ο άλλος ειδικό μισθολόγιο που είναι η περιπτωστημιακή, οι γιατροί και αυτά, νομίζουν ότι παίρνουμε τα λεφτά και δεν θα έχουμε περικοπές. Αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός ο δικός μας είναι 683 ευρώ. Οι περικοπές που μας ετοιμάζουν είναι στο 6-7%. Τα νυχτερινά δεν πληρώνονται όπως πρέπει. Τα εκτός έδρας έχουν να πληρωθούν 2 χρόνια. Στην κυριολεξία ζούμε με μισθούς φτώχειας. Και όταν ένας αστυνομικός και οποιοδήποτε βέβαια επαγγελματίας, αλλά μιλάω για τον κλάδο μου, δεν πληρώνεται σωστά, είναι φυσικό και επόμενο να μην μπορεί να λειτουργήσει και σωστά. Συν αυτό, έχουμε και το πρόβλημα με το μαρασμό των υπηρεσιών, όπου δεν δίνονται τα σχετικά κονδύλια. Να φανταστείτε ότι για σέρβις πριν λίγο καιρό μαζεύαμε λεφτά εμείς από την Ένωση, από τους συναδέλφους, για να κάνουμε τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα να περάσουν από σέρβις, και με το θέμα των καυσίμων. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στην κυριολεξία, στο αμήν. Δεν πάει άλλο, και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να διατρανώσουμε κι εμείς και να φωνάξουμε και να πούμε ότι δεν πάει άλλο αυτό ακριβώς. Ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα.